κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι Κυριακής. Ισοδύναμα εξακολουθούμε να ψάχνουμε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Άνευ μεγάλης επιτυχίας έως τώρα είναι η αλήθεια τουλάχιστον. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο, όμως το περιστατικό που βρίσκεται ψηλά στην δισογραφία τις τελευταίες ημέρες είναι η τραμπούκι και η επίθεση στο Γιώργο Κουμουτσάκο έξω από τη Βουλή. Εικόνες που προκαλούν ντροπή από τη μία και προβληματισμό βεβαίως από την άλλη. Θα τα δούμε όλα εδώ μαζί. Πριν όμως, ελάτε να παρακολουθήσουμε μαζί το σκίτσο της εβδομάδας. Ανδρέας Πετρουλάκης από την Καθημερινή, πρωταγωνιστές όπως βλέπετε ο Πρωθυπουργός, ο Μάρτιν Σούλτς και ο Δήμαρχος Λέσβου, ο οποίος λέει: οι πρόσφυγες είναι διασκορπισμένοι στη Μυτιλίνη, το Πλωμάρι, την Αγία Μαρίνα, τη Σικαμιά, το Μόλιβο, την Ερεσό και την Αγιάσο. Σε όλα τα Επτάνησα δηλαδή, απαντά από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας. Χωρίς τώρα να χρειάζονται πολλά σχόλια, στη δήλωση της εβδομάδας είναι η μητέρα του Παύλου Φίσα. Προσπαθούν με οποιονδήποτε τρόπο να μας φέρουν εκτός ορίων, όλοι, και είδατε και τα χθεσινά. Ελάτε να δούμε μαζί τα πρόσωπα της εβδομάδας, να τα ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά. Αναμφισβήτητα, πρώτο πρόσωπο στη λίστα μας είναι, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Για την επίθεση που δέχθηκε στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, σκηνές ομής βίας που εκτυλίχθηκαν μπροστά στις κάμερες. Επόμενο πρόσωπο είναι ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Φίλης, για τις δηλώσεις που έκανε με αφορμή τη δήλωσή του ότι η σφαγή των ποντίων δεν ήταν γενοκτονία με την επιστημονική έννοια του όρου και όλα βεβαίως όσα ακολούθησαν. Τα επόμενα δύο πρόσωπα είναι Μοσκοβισή και Σούλτς, οι οποίοι ήρθαν στην Αθήνα, τα είπαν ό,τι είχαν να πούν, προειδοποίησαν και στη συνέχεια απήλθαν. Κοντός ψαλμός, αύριο έχουμε και το Eurogroup. Επόμενο πρόσωπο είναι, κυρίες και κύριοι, ο Άρης Μεσίνης. Ενδεχομένως κάποιοι να μην τον γνωρίζετε. Είναι ο φωτορεπόρτερ, ο οποίος χρειάστηκε να αφήσει την κάμερά του, τη φωτογραφική του μηχανή, προκειμένου να σώσει αυτό το προσφυγόπουλο. Μπήκε ουσιαστικά στο φακό συναδέλφων του για πρώτη ίσως φορά. Και επόμενο πρόσωπο είναι η Μαργαρίτα Παπανδρέου, το νέο βιβλίο βεβαίως, Έρωτας και Εξουσία όπως βλέπετε, που έχει συζητηθεί πάρα πολύ και θα συζητηθεί καθώς μόλις κυκλοφόρησε. Ελάτε τώρα να δούμε τις σημαντικότερες δηλώσεις της εβδομάδας και τα σημαντικότερα στιγμιότυπα, μεταξύ αυτών οι εικόνες από την επίθεση προς τον κύριο Κουμουτσάκο, αλλά και η επίμαχη δήλωση Φίλη. Συμμεριζόμενες απόψεις πολλών ιστορικών και πολλών διεθνολόγων, κάναμε διάκριση ανάμεσα στην εθνοκάθαρση, την αιματηρή και στο φαινόμενο της γενοκτονίας. Αυτό δεν σε τίποτα δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε το αίμα, τον πόνο, όσα έχουν υποστεί οι πόντοι από την θηριωδία των Νεοτούρκων. Αυτό είναι άλλο πράγμα και άλλο πράγμα γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια. Δεν το ξέρω, ρωτήστε τους. Πιστεύω ότι ο κύριος Υπουργός ήρθε η ώρα να λογιστεί τι έχει πυροδοτήσει. Δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι αλλάζουν θέσεις, επαναλαμβάνω. Υποστηρίζω την εθνική θέση που αφορά τη γενοκτονία των ποντίων και από εκεί και πέρα δεν είμαι καραγκιόζης πολιτικά της να πω δεν έχω πει τίποτα στη ζωή μου. Προχωράμε λίγο, παιδιά. I'm very happy to meet you. Now in better conditions than this when we were meeting in Brussels in July. Long day and night. Yeah. And Mr. Varoufakis? I love theater. A lot. Την ίδια στιγμή δεχόμεθα πιέσεις για παράλογες απαιτήσεις για την δυνατότητα, την πιθανότητα να άρουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας για τους Έλληνες πολίτες. Εξήγησα λοιπόν στον πρόεδρο Σούλτς ότι αυτές οι απαιτήσεις είναι απαράδεκτες. My children is sick. My came to day or three days ago. Πρόκειται για μια διαδικασία εγκληματική από την πλευρά των διακινητών. Στηβάζουν δεκάδες ανθρώπους όχι σε βάρκες,
αλλά σε αυτοσχέδιες αμπρέλες. Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλήνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. Η υπόθεση της απελευθέρωσης των γυναικών είναι η υπόθεση των γυναικών. Πρέπει μόνες τους να την υπερασπίζονται. Οικονομικά πεθαίνουμε, είμαστε Duracell. Μη σκοτώστε τα αδέλφια σας για 3 εκατομμύρια ευρώ. Σκοτώστε μας για την πύρα, αν δεν είναι καλή. Την εβδομάδα που πέρασε, κυρίες και κύριοι, γίναμε μάρτυρες άγριων και ντροπιαστικών σκηνών βίας έξω από τη Βουλή. Ο Γιώργος Κουμουτσάκος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τραμπούκους, όπως είδατε και νωρίτερα, και ακραία στοιχεία που είχαν παρισφρήσει τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ποντίων για τις δηλώσεις φίλη. Μετά από αρκετή ώρα, ο βουλευτής φυγαδεύτηκε στο κτίριο της Βουλής. Αμέσως μετά ξέσπασε και πολιτική αντιπαράθεση για τις ευθύνες και τους υπαίτιους της επίθεσης. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και τη συλλήψη εκείνων που χτύπησαν τον βουλευτή, ενώ όλα διαδραματίζονται. Ματίστηκαν μπροστά στις κάμερες. Δεν το ξέρω, ρωτήστε τους. Έχοντας υποστεί τη βιοπραγία ακραίων, ακραίων, απαράδεκτων τραμπούκων, είμαι πεπισμένος ότι αυτή την δικαιολογία, το έδαφος, την τροφή και το νερό να αναπτυχθούν αυτά, την δίνουν δηλώσεις όπως αυτές που κάνατε. Δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι αλλάζουν θέσεις, επαναλαμβάνω. Υποστηρίζω την εθνική θέση που αφορά τη γενοκτονία των ποντίων και από εκεί και πέρα δεν είμαι καραγκιόζης πολιτικά της να πω, δεν έχω πει τίποτα στη ζωή μου. Θεωρούμε ότι ηθικός αυτούργος όλης αυτής της διαδικασίας είναι ο Νίκος Φίλης, ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος δεν πρέπει να έχει καμία θέση στην ελληνική κυβέρνηση σήμερα. Όποιος φλερτάρει, όποιος τροφοδοτεί την ακροδεξιά με μίσος, με σαλοδοξία, εθνικισμό, τελικά ο ίδιος γίνεται θύμα. Είναι ένα υπόδειγμα άθλιας συμπεριφοράς, από το οποίο πρέπει όλοι να πάρουν τις αποστάσεις τους. Όπως θα απαιτούσε ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας, ζήτησα τον εντοπισμό και την άμεση σύλληψη των γνωστών άλλωστε στο Πανελλήνιο δραστών της χθεσινής άνανδρης φασιστικής επίθεσης, καθώς και των εμπνευστών και των παρακινητών της, των πολιτικών πνευματικών τους γονέων. Η Χρυσή Αυγή και εκείνοι που την εκπροσωπούν εκφράζουν τον σκοταδισμό, τη βία και τον τραμποκισμό. Γρονθοκοπούν την ελευθερία για να σκοτώσουν τη δημοκρατία. Δεν θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε. Όλοι εμείς, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και τα δημοκρατικά κόμματα που τους εκπροσωπούν. Η κυβέρνηση από την πλευρά της οφείλει και πρέπει έμπρακτα να προστατεύσει τα δικαιώματα και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και των εκπροσώπων τους. Τώρα, καλύτερα να το αποδείξει έμπρακτα και όχι μόνο με ωραία λόγια. Να παραμείνει ο κύριος Φίλης στη θέση του. Ο κύριος Φίλης έδειξε ότι δεν ελέγχει τα λεγόμενά του. Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Πρέπει να το καταλάβει εκείνος και αν δεν το καταλάβει εκείνος, πρέπει να το καταλάβει ο Πρωθυπουργός.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τις οικονομίες, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Εικόνα εμπλοκής παρουσιάστηκε την Παρασκευή στις διαπραγματεύσεις Αθήνας και Θεσμών με την αναβολή του προγραμματισμένου αλλά και έκτακτου Euro Working Group και τους εταίρους μας να διαμηνύουν πως υπό τις παρούσες συνθήκες και αν δεν υπάρξει πρόοδος στο αυριανό Eurogroup, δεν θα δοθεί πράσινο φως για την εκταμείευση της δόσης. Ανοιχτά την ίδια ώρα παραμένουν τα θέματα των κόκκινων δανείων, της προστασίας της πρώτης κατοικίας και του ΦΠΑ στην εκπαίδευση, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης, τι άλλο, ένας έντιμος συμβιβασμός. Εικόνα απόλυτου χάους στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Με πολλαπλά μέτωπα ανοιχτά και την κυβέρνηση να κάνει βήματα σημειωτών, οι θεσμοί αποφάσισαν να αναβάλουν το προγραμματισμένο Euro Working Group, το οποίο και θα προετοίμαζε τις εργασίες του Eurogroup της Δευτέρας. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν έκλεισε το μάτι, χαρακτηρίζοντας το επερχόμενο Eurogroup ευκαιρία για να δούμε πού βρισκόμαστε. Η δουλειά συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα, τεχνικό και πολιτικό, σχετικά με όλες τις πλευρές του προγράμματος. Συντελείται πρόοδος κάθε ημέρα. Οι θεσμοί ολοκληρώνουν την έκθεσή τους και όταν αυτό γίνει, τότε τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν για την εκταμείευση της δόσης. Βλέπουμε το Eurogroup της Δευτέρας ως μια ευκαιρία αξιολόγησης της πρόοδου. Το μεγάλο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα κόκκινα δάνεια, καθώς παρά την υπαναχώρηση της ελληνικής πλευράς, της οποίας η νέα πρόταση καλύπτει το 60% των δανειοληπτών που έχουν κάνει αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη, η διαφορά των δύο πλευρών παραμένει μεγάλη. Ανοιχτό και το θέμα των ισοδυνάμων για τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, όπου παρά τις διαβεβαιώσεις Αλεξιάδη, οι πολυπόθητες ανακοινώσεις δεν έχουν έρθει ακόμη, καθώς το κυβερνητικό σχέδιο για αύξηση στην τιμή των στυλών όλων των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ συναντά νομικά κολλήματα. Μικρότερης επικινδυνότητας είναι τα ζητήματα των 100 δόσεων και της ελάχιστης τιμής στα γενώσιμα φάρμακα. Το Υπουργείο Οικονομικών αισιοδοξούν ότι θα υπάρξει λύση έστω και στο παραπέντε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το απαραίτητο Euro Working Group μπορεί να διεξαχθεί ακόμη και το πρωί της Δευτέρας, ενώ οι τηλεδιασκέψεις με τους θεσμούς βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Παράλληλα, βολιδοσκοπούν τις διαθέσεις των δανειστών απέναντι στο ενδεχόμενο να μεταφερθούν κάποια από τα ανοιχτά ζητήματα στη δεύτερη λίστα προαπαιτούμενων, με τα πρώτα πάντως μηνύματα των εταίρων να είναι αρνητικά. Όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ που μόλις παρακολουθήσαμε, μία ακόμη κρίσιμη εβδομάδα για την κυβέρνηση πέρασε. Μία ακόμη ωστόσο έρχεται. Τις προηγούμενες ημέρες η κυβέρνηση περιπλανήθηκε κάπου ανάμεσα στα ισοδύναμα μέτρα, αλλά και στις ενδοκυβερνητικές αντιδράσεις. Ενώ βρέθηκε αντιμέτωπη και με τη θύελλα για τις δηλώσεις φίλη για τους ποντίους, αλλά και το επεισόδιο Κουμουτσάκου. Ενώ τώρα συνέβαιναν όλα αυτά, υποδέχθηκε στην Αθήνα δύο φίλους, τον Μάρτιν Σούλτς και τον Πιέρ Μοσκοβισί, οι οποίοι ωστόσο δεν παρέλειψαν να ρίξουν και τα βέλη τους. Σχολιάζει ο πολιτικός συντάκτης του Sky, αρμόδιος για τα θέματα της κυβέρνησης, Αντώνης Ατζολέτος. Ακόμα μία έντονη εβδομάδα για την κυβέρνηση αυτή που πέρασε, με το οικονομικό επιτελείο να σβήνει και να γράφει ισοδύναμα για τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση, αλλά και να αξιολογεί τις διαθέσεις των δανειστών όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Αγώνας δρόμου για άλλη μια φορά για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο για το Eurogroup της Δευτέρας. Ζητούμενο να ξεκλειδώσει η δόση των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και η κυβέρνηση να προχωρήσει με τον Γολγοθά του δεύτερου πακέτου των προαπαιτούμενων μέτρων. Και μπορεί στις αποσκευές η κυβέρνηση να παίρνει μαζί της δύο πολύ σημαντικές επισκέψεις, του Πιέρ Μοσκοβισί και του Μάρτιν Σούλτς. Το θετικό κλίμα και τις θετικές δηλώσεις που έκαναν, όμως η εβδομάδα σημαδεύτηκε από τις απόψεις του Νίκου Φίλη για τη γενοκτονία των ποντίων. Και πάνω σε αυτό ακολούθησαν οι αλληλοκατηγορίες ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την ηθική αυτουργία κατά της επίθεσης στο Γιώργο Κουμουτσάκο. Γεγονότα που σίγουρα αποπροσανατόλισαν και δεν βοηθούν το Μέγαρο Μαξίμου στο βασικό του στόχο. Θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά θα δούμε όλα τα μηνύματα που έστειλε ο Πιέρ Μοσκοβισί στην Αθήνα και στην ελληνική κυβέρνηση, ενώ καλεσμένος μας σήμερα θα είναι ο κύριος Δημήτρης Μάρτας. Σε πολύ λίγο. Είμαστε, επιστρέψαμε για να δούμε τώρα μαζί τι βγήκε από την επίσκεψη του Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πιέρ Μοσκοβισί, που επισκέφθηκε την Αθήνα. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και όλους τους αρμόδιους οικονομικούς υπουργούς για το κλείσιμο των διαπραγματεύσεων. Η Σιέκο Σιόνι συνάντησε τον Γάλλο Επίτροπο και της μίλησε για όλα τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά αυτή τη στιγμή, για τα αγκάθια αλλά και για τον Γιάννη Βαρουφάκη.
Could you also discuss this issue about the VAT and private education? Do you insist that this measure was a Greek proposal? One thing must be clear to those who listen to us or who see us. This country is not run by the European Commission or by Europe. There is a program, but there is also national sovereignty in Greece. And some tax choices, and most of the tax choices, are made by the Greek government and voted by the Greek parliament. It has to be completed by the end of the year. There are some recent positive developments linked to the SSM assessment, but there are also some structural measures to be taken. But we need to, certainly. It is a precondition also for a success, a long-term success for Greece. Our experts are available to discuss with the minister's services in order to define the good ways for reform, again, a long-term reform. This has to be done quickly. It has to be done during the month of November if we want to be capable of entering into a successful review of the program. That, again, is the condition for a positive examination of the question of the debt. Remember the most difficult moment? You've been throughout a lot of difficult moments the last year on the Greek issue. Has there been a moment that Pierre Moscovici said, okay, it's over, Greece cannot make it? Never. I was also in a press room in Brussels, and you may have been there, and everybody said, this guy is he's seeing life as a, in a too optimistic way. What did he smoke? I don't smoke. Sometimes I was irritated. Sometimes I said, well, it's not rational what we're doing. We're wasting time. We're wasting energy. Sometimes I was a bit exhausted. Or by Mr. Varoufakis? I love theater. A lot. Καλεσμένος μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο 7 ημέρες Ελλάδα, ο Δημήτρης Μάρδας μας λέει ποια βιβλία προτιμά να διαβάζει και πού, ενώ σχολιάζει και την ειδησιογραφία. Για να μην το ξεχάσουμε, μας απαντά και πού βρίσκεται το σχέδιο για το θερινό Νταβός που οραματίζει την κυβέρνηση. Επέλεξα να σας μιλήσω για ένα βιβλίο το οποίο σχετίζεται με δύο θέματα. Με ένα θέμα δικό μας, των οικονομολόγων, που είναι η θεωρία της απόφασης. Και το δεύτερο είναι ο Θουκυδίδης, ο οποίος ίσως είναι ο πρώτος ο οποίος ασχολήθηκε επιστημονικά με τη θεωρία της απόφασης. Αυτά που έγραφε ο Θουκυδίδης ήταν πολύ πιο πολύπλοκα και πολύ πιο συμβατά με αυτό το οποίο χρειάζεται σε σχέση με το ότι προτείνουν οι σύγχρονοι γκουρού. Οι σύγχρονοι γκουρού λένε πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις το α, πρέπει να κάνεις το β, πρέπει να κάνεις το γ. Ο Θουκυδίδης λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι θα σε οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα. Και εκεί που επιμένει ο Θουκυδίδης είναι ότι δύο είναι οι παράγοντες που οδηγούν σε κακές αποφάσεις. Μία είναι η βιασύνη και η άλλη είναι η οργή. Κατά κάποιο τρόπο και η χώρα λειτουργεί υπό καθεστώς βίας, βιασύνης. Ναι, και εδώ χρειάζεται μία ψυχραιμία, μία ηρεμία. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Με την έννοια, εδώ βέβαια εφαρμόζουμε το ρητό το σπεύδεται βραδέως. Γιατί από τη μια μεριά δεν πρέπει να βιάζεσαι για να μην κάνεις λάθος, από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας χρόνος που τρέχει, οπότε πρέπει στο πλαίσιο μιας πειθαρχίας να ακολουθείς κάποιες υψηλές ταχύτητες, οπότε πρέπει να βρούμε το μέτρο. Χρόνο για διάβασμα έχετε? Κοιτάξτε, χρόνος για διάβασμα για λογοτεχνικά βιβλία και τα λοιπά είναι όχι στα κλεφτά, σε κανένα αεροπλάνο, έτσι καμιά φορά όταν πια έχουμε μπουχτίσει και θέλουμε κάτι να διαβάσουμε. Μου δίνεται ευκαιρία για διάβασμα στο πλαίσιο κάποιων παρουσιάσεων που καλούμε να πάρω μέρος και να παρουσιάσω κάποιο βιβλίο. Μόλις θες μου ήρθε ένα βιβλίο ενός άλλου συναδέλφου για να το παρουσιάσω 3.000 σελίδες, του λέω είναι αδύνατο. Να έρθουμε και λίγο στις επικαιρότητες. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία του θερινού Νταβός? Η χώρα για να απογειωθεί οικονομικά
χρειάζεται περίπου στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρειάζεται μεγάλα, όπως λέμε, σχέδια. Και στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας εντάσσεται και το νησί αυτό, όπου θέλουμε να έρθουν τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ όσα θέλουν και να κτίσουν τη δική τους εστία, όπως λέμε. Δεν θέλουμε να αγγίξουμε δαπάνες από τον προϋπολογισμό της χώρας. Το νησί θέλουμε να κτιστεί με χρήματα των κρατών μελών του ΟΗΕ που θέλουν να επενδύσουν στο νησί. Από τη στιγμή που δεν αποδεχτούν αυτή τη λύση, σημαίνει ότι ή θα μεταθέσουμε το εγχείρημα στο μέλλον ή θα βρούμε μια άλλη δεύτερη λύση που και αυτήν την έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ελάτε να δούμε τι συζητήθηκε περισσότερο την εβδομάδα που μας πέρασε. Πρώτο θέμα, αναμενόμενο φυσικά, οι δηλώσεις φίλοι και οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τις δηλώσεις αυτές. Επόμενο θέμα, η πρωτοφανής όχι, ντροπιαστική όμως ναι, ομοί επίθεση στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Πολλά τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλά και διαφορετικά. Επόμενο θέμα, για μία ακόμη φορά, τα ισοδύναμα. Όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, η κυβέρνηση επιδίδεται σε αγώνα δρόμου να κλείσει όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα μέχρι το αυριανό Eurogroup. Το τι θα προλάβει να κάνει ένα άλλο θέμα, το οποίο θα ήμασταν να το συζητήσουμε. Επόμενο θέμα, οι πρόσφυγες. 30 έφυγαν, όπως είδαμε και στα ρεπορτάζ. Χιλιάδες, ωστόσο, παραμένουν στο Αιγαίο και έρχονται. Έχει γίνει καθημερινότητα πλέον. Αυτό ίσως να είναι και το πιο επικίνδυνο, το να συνηθίζουμε αυτές τις εικόνες. Και τέλος, το βιβλίο που μπορεί να κυκλοφόρησε μόλις, όμως ήδη τα σχόλια και οι αντιδράσεις είναι αρκετές και διαφορετικές. Αυτό της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Κάπως έτσι εμείς, κυρίες και κύριοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Κυριακή. Μένετε ωστόσο στον Sky. Ακολουθεί Νίκος Ανδρίτσος, 7 ημέρες κόσμος, 7 ημέρες επιστήμη. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη Κυριακή.